Δήμαρχος Καβάλας κυρία Δήμητρα Τσανάκα και οι εκπρόσωποι των διοργανωτών παραχώρησαν συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για τη διήμερη ενημέρωση για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών που διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας καθώς και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ημερομηνία διεξαγωγής την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου του 2016. Διήμερη ενημέρωση για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών. Έχεις δωρήσει το μυελό σου? Όχι, γιατί δεν ανήκω στην κατηγορία την ηλικιακή που μπορώ να δωρήσω. Η μεταμόσχευση αυτή για την οποία θα κάνουμε την προπαγάνδα αυτό το διήμερο δεν έχει καμιά σχέση με την κλασική μεταμόσχευση που γίνονται χειρουργία, χρησιμοποιούνται ράματα, γίνονται τομές. Είναι μια απλή διαδικασία με την οποία όπως γίνεται μια μετάγγιση αίματος, έτσι ακριβώς γίνεται και αυτή η μετάγγιση μυελού των οστών. Ο Δήμος Καβάλας είναι πάντοτε κοντά σε τέτοιες δράσεις. Προσκαλώ όλους τους συνδημότες μου. Επίσης έχουμε προσκαλέσει και τα σώματα ασφαλείας, γιατί και αυτοί είναι στις ηλικιακές ομάδες, ταυτίζονται για αυτή την εθελοντική πράξη δωρεά αγάπης και ζωής. Πιστεύω ότι στην κοινωνία που ζούμε, ότι η αλληλοϋποστήριξη και η αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί όλα περνάνε, όλα τα ξεχνάμε. Η υγεία και η ζωή είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Από ότι υποψήφιοι, όπως είπα και προηγουμένως, για να δώσουν, για να γίνουν εθελοντές μυελού των οστών, είναι αυτοί που βρίσκονται ηλικιακά μεταξύ 18 και 45 ετών. Ξέρετε πολύ καλά ότι αίμα μπορεί να δώσει και 50 και 55 μέχρι και 60-62 χρονών, αλλά η ηλικιακή γκάμα είναι πολύ μικρότερη, 18 έως 45 ετών. Θα υπάρξει μια εκδήλωση την Κυριακή, το απόγευμα, όπου θα γίνουν κάποιες συζητήσεις και για την εθελοντική αιμοδοσία από μέρους μου. Θα μιλήσουν και δύο εκπρόσωποι του Συλλόγου Όραμα Ελπίδος, ο επιστημονικός υπεύθυνος, ο καθηγητής ο κύριος Γραφάκος και η υπεύθυνη προσέλκυσης νέων δοτών, η κυρία Καραφιλίδου. Και μετά θα έχουμε την επόμενη μέρα, αφενός μες στην πλατεία Καπνεργάτη, θα έχουμε μια καμπάνια προκειμένου να ενημερωθεί οι πολίτες της Καβάλας για αυτήν την δωρεά του μυελού των οστών, και θα έχουμε επίσης και δράσεις στο ΤΕΙ Ανατολικές Μακεδονίας και Θράκης, που χαιρόμαστε εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος αλλά και σαν Δήμος Καβάλας, που για μια ακόμη φορά συμπράττουμε, γιατί όπως είπα θέλουμε να κερδίσουμε νέους κατά κύριο λόγο, και το ΤΕΙ έχει κατεξοχήν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία μπορούν να γίνουν υποψήφιοι εθελοντές μυελού των οστών. Ο σκοπός λοιπόν της δικής μας συμμετοχής είναι βασικά να συμμετέχουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους φοιτητές που εμπίπτουν ακριβώς στην ηλικιακή ομάδα που προείπε ο κύριος Κροκύρης. Είναι 18 με 22-23 χρονών οι περισσότεροι από αυτούς. Επομένως αποτελούν έτσι ένα μεγάλο μέρος. Μια μεγάλη τράπεζα. Και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς τους σκοπούς στο Όραμα της Ελπίδας, που σίγουρα το έργο είναι ευρέως γνωστό και αξιοζήλευτο, αξιέπαινο.